Αναγιώτατε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, τον περασμένο Σεπτέμβριο είχα ευχηθεί να ξανασυναντηθούμε φέτος εδώ, αλλά μία εβδομάδα νωρίτερα. Έτσι και έγινε. Με την απόφαση του ελληνικού λαού σας απευθύνομαι σήμερα για πρώτη φορά από αυτό το βήμα ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς 2 μήνες από τις εκλογές, η χώρα έχει γυρίσει σελίδα. Και αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο στα πρώτα τολμηρά μέτρα αυτής της κυβέρνησης, δεν εκδηλώνεται απλά στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητά της, ούτε καταγράφεται αποκλειστικά στους δείκτες που πιστοποιούν εντός και εκτός Ελλάδος την οικονομική ανάκαμψη. Η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο φαίνεται πάνω απ' όλα στα αισιόδοξα πρόσωπα των Ελλήνων. Είναι αυτοί που πρώτοι αισθάνονται ότι κάτι άλλαξε στην πατρίδα μας. Πως η πολιτική αλλαγή έγινε καταλήτης και για τη δικιά τους ενεργοποίηση. Και ότι τώρα υπάρχει όχι απλά το όραμα για μια καλύτερη Ελλάδα, αλλά και το σχέδιο για το πώς θα πετύχουμε αυτό το στόχο. Και η ομάδα που έχει επομιστεί τη βαριά ευθύνη να το υλοποιήσει. Δεν έγινε η ζωή των Ελλήνων καλύτερη μέσα σε 2 μήνες. Δεν έχω αυταπάτες. Μπαίνουν όμως λιθαράκι-λιθαράκι τα θεμέλια για την αναγέννηση της χώρας. Και για πρώτη φορά, μετά από 10 χρόνια κρίσης, αχνοφέγγει η ελπίδα ότι η φωτεινή Ελλάδα για την οποία μιλήσαμε δεν είναι ένα άπιαστο όνειρο. Και επιστρέφει επιτέλους η εθνική αυτοπεποίθηση ότι ενωμένοι μπορούμε να χτίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε. Κυρίες και κύριοι, από το βήμα αυτό είχα καλέσει στην πρώτη μου ομιλία ως αρχηγός της αντιπολίτευσης το λαό σε μια συμφωνία αλήθειας. Σήμερα σας καλώ σε μια συμφωνία δημιουργίας, σε μια συμφωνία δράσης και αποτελέσματος, σε μια συμφωνία αναγέννησης και προόδου, που θα τηρηθεί με σαφές χρονοδιάγραμμα και μεθοδική δουλειά. Στις 7 Ιουλίου οι πολίτες ενέκριναν το ελπιδοφόρο σχέδιό μας για μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Και έτσι από την απογοήτευση πέρασαν γρήγορα στη θετική έκπληξη και μετά στην εύλογη προσδοκία. Προσδοκία που οφείλουμε να κάνουμε πραγματικότητα. Και θα την κάνουμε. Γιατί εμείς και θέλουμε και ξέρουμε και μπορούμε. Ασφαλώς δεν θα κρύψουμε τις δυσκολίες που είναι πολλές. Όπως πολλές είναι και οι προκλήσεις με τις οποίες αναμετρώμαστε καθημερινά. Από τα δημοσιονομικά δεσμά μέχρι τις μεγάλες παγίδες οικονομικές, όπως τις δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, οργανωτικές, όπως η πολύ δύσκολη και σύνθετη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και θεσμικές, όπως η υπονόμευση της δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων αρχών. Θα αποφύγω, ωστόσο, τα γνωστά επιχειρήματα περί καμένης γης. Υπόθηκαν τόσο πολύ στο παρελθόν, που τελικά κάηκαν και τα ίδια. Και θα περιοριστώ μόνο σε 4 λέξεις που συμπυκνώνουν την πολιτική μας. Δεν ξεχνάμε, αλλά προχωράμε. Η κατάσταση της χώρας δεν επιτρέπει άλοθη για νέες αδράνειες. Άλλωστε, οι πολίτες ξέρουν καλά ποιοι και πόσο πλήγωσαν τη χώρα. Καθήκον της κυβέρνησης είναι να επουλώσει τα παλιά τραύματα. Να ενώσει τους Έλληνες. Δεν θα επικαλεστώ ποτέ τα μειονεκτήματά μας εκ των συνόρων και δεν θα εμφανίσω ποτέ την Ελλάδα αδύναμη στη διεθνή σκακέρα. Τι ισορροπία ρεαλισμού και προοπτικής θα είναι η πηξίδα μου. Όλοι βλέπουν ότι μόλις 45 μέρες μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ο πολιτικός χρόνος έχει πυκνώσει πολύ.
Και αν κάποτε μιλούσαμε για τις υποσχέσεις ενός προγράμματος 100 ημερών, τώρα ζούμε τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα ενός προγράμματος 1.000 ωρών. Γιατί μέσα σε τόσες μόνο ώρες λύθηκαν αρκετά προβλήματα που χρόνιζαν για μήνες και για χρόνια. Έχουμε ένα μεγάλο προνόμιο. Μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί όσα υποσχεθήκαμε ήταν καλά μελετημένα και προσεκτικά κοστολογημένα. Κατάλαβαν λοιπόν οι πολίτες ότι είμαστε μια κυβέρνηση που ό,τι λέει το κάνει. Και έτσι σκοπεύουμε να πορευτούμε. Στην οικονομία, το πρώτο μας μέλημα ήταν να ανασάνουν οι Έλληνες, παντού στη χώρα. Γι' αυτό και ψηφίσαμε νωρίτερα από ό,τι είχα εξαγγείλει πέρυσι από αυτό εδώ το βήμα, τη μείωση του ένφια. Ώστε τα εκαθαριστικά όλων να είναι από φέτος και όχι από το 2020, κατά μέσο όρο 22% χαμηλότερα. Κάτι που νομίζω ότι έχουν διαπιστώσει πια οι διοκτήτες ακινήτων παντού στη χώρα, στις πόλεις, στα χωριά. Εντοπίστηκαν και πάγωσαν οι προκλητικές συντάξεις για τους λίγους. Και με το νέο βελτιωμένο σύστημα των 120 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές ανακουφίζονται εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με μικρότερο επιτόκιο, ελάχιστη καταβολή και χωρίς την απειλή κατασχέσεων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί από προχθές και ήδη έχει, από ό,τι ενημερώνομαι, μαζικότατη συμμετοχή. Και καλό όσους έχουν χρέη να ενταχθούν σε αυτήν την ρύθμιση, η οποία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, διότι είναι η τελευταία και δεν θα υπάρξει άλλη. Στο μέτωπο της ανάπτυξης ξεμπλοκάρονται επενδύσεις που βάλτωναν για χρόνια στα γρανάζια της γραφειοκρατίας αλλά και της πολιτικής αδιαφορίας. Προωθούνται άμεσα αποκρατικοποιήσεις σε ΔΕΠΑ, Ελληνικά Πετρέλαια και στο αεροδρόμιο των Αθηνών. Για το τελευταίο, μάλιστα, είναι ζήτημα ημερών να ξεκινήσει η διαδικασία πώλησης του 30% που κατέχει το ελληνικό δημόσιο. Μπήκε μπροστά ήδη ένα τολμηρό σχέδιο ανάταξης της ΔΕΗ. Και μην ξεχνάμε πως ύστερα από 4 ολόκληρα χρόνια τελειώσαμε οριστικά με τα capital controls. Η κοινωνία είδε ξανά το κράτος δίπλα της. Στο μάτι απομακρύνθηκε σε χρόνο ρεκόρ η συσσωρευμένη καύσιμη ύλη. Ήδη δρομολογείται η ανάπλασή του. Με τη συμμετοχή των ιδίων των κατοίκων και με τη συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Άρχισε επίσης να λειτουργεί πιλωτικά το 112. Ενώ πετύχαμε φέτος οι πυρκαγιές να μην στοιχήσουν ούτε μία ανθρώπινη ζωή και ας είχαμε τους τελευταίους δύο μήνες 2.368 φωτιές σε κάθε γωνιά της χώρας. Θερμά συγχαρητήρια στην πυροσβεστική, στην πολιτική προστασία, στο προσωπικό των Δήμων, στις ένοπλες δυνάμεις. Σε όλους όσοι έφεραν εις πέρας αυτή τη δύσκολη αποστολή. Ο πολίτης όμως διαπιστώνει και κάτι άλλο. Είμαστε μια κυβέρνηση που νοιάζεται όχι μόνο για τα μεγάλα, αλλά και για τα μικρά. Κάθε μέρα δίνουμε μάχη για να κάνουμε λίγο καλύτερη, λίγο πιο εύκολη την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, ιδίως των πιο ευάλωτων. Από προχθές τα ογκολογικά φάρμακα χορηγούνται απευθείας σε κλινικές. Έτσι, οι καρκινοπαθείς ασθενείς που κάνουν εκεί τις θεραπείες τους δεν χρειάζεται να τελεπορούνται πλέον στις ουρές των φαρμακείων του ΕΟΠΗ και σε λίγο τα ακριβά φάρμακα θα φτάνουν στο σπίτι ή σε κοντινά φαρμακεία χωρίς κόστος για τον πολίτη. Στο επίπεδο των θεσμών, η δικαιοσύνη διαθέτει ήδη μια νέα και άξια ηγεσία, ενώ
τις ανεξάρτητες αρχές πλαισιώνουν πια στελέχη με διεθνές κύρος. Περιφέρειες και Δήμοι θα λειτουργούν στο εξής, όσο αυτό ήταν εφικτό, απελευθερωμένοι από τα δεσμά της παραλυτικής απλής αναλογικής. Αλλά και η Βουλή εργάστηκε εντατικά το καλοκαίρι, ψηφίζοντας νομοσχέδια τομές, όπως για το επιτελικό κράτος, αλλά και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ρυθμίζοντας κατεπήγοντα θέματα. Την κατάργηση του ασύλου, της ανομίας και της παρανομίας στα πανεπιστήμια. Το είπαμε και το κάναμε αμέσως πράξη. Κατάργηση του φακελώματος των εργαζομένων από αναχρονιστικές και παράλογες ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και τον απεγκλωβισμό δεκάδων χιλιάδων πολιτών μας που δεν μπορούσαν να πάρουν μία άδεια οδήγησης. Όλα αυτά είμαι σίγουρος ότι τα αναγνωρίζουν οι Έλληνες. Αποτυπώνονται εξάλλου στο δείκτη της οικονομικής αισιοδοξίας που συνεχώς ανεβαίνει όταν στην Ευρώπη πέφτει. Όπως σε άνοδο είναι και τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κινούνται αρκετά πάνω από τους στόχους του προϋπολογισμού. Τα ελληνικά ομόλογα βρίσκονται πια σε επίπεδα χαμηλότερα, ακόμα και από αυτά της προ-κρίσης εποχής. Και αυτή την αλλαγή του κλίματος τη διαπίστωσα όμως και εγώ προσωπικά στις γόνιμες συζητήσεις που είχα στην Ευρώπη με τον πρόεδρο Μακρόν, την καγκελάριο Μέρκελ, τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, τον Μαρκ Ρούτε. Η Ελλάδα δεν είναι πια το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση. Είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση που συμμετέχει ενεργά στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Που δεν μιλά μόνο για τα δικά της προβλήματα, αλλά αναζητεί κοινές λύσεις στις μεγάλες προκλήσεις της Υπήρου μας. Την κλιματική αλλαγή, την τεχνολογική επανάσταση, τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, μέχρι το προσφυγικό και τις ευκαιρίες της κοινής αμυντικής πολιτικής. Ούτε νταούλια, ούτε ζουρνάδες. Μόνο σκληρή δουλειά, σοβαρότητα, προετοιμασία και έμφαση στο αποτέλεσμα. Δεν μας αξίζει τίποτα λιγότερο. Και συγκύριζε στα περίπου 90 χρόνια της ζωής της, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συμβάδισε με τους θριάμβους αλλά και με τις καταστροφές της χώρας. Πέρασε από πολέμους, δικτατορίες, κρίσεις και αποχρεοκοπίες. Υπήρξαν έκαθεν σύμβολο εξωστρέφειας. Πρεσβευτής του δυναμισμού της οικονομίας μας, απόδειξη της επινοητικότητας και του μόχθου των Ελλήνων. Ζωντανή διαφήμιση πάντα για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία, για τη Βόρεια Ελλάδα. Δυστυχώς όμως, το πέρασμα του χρόνου, η ΔΕΘ έγινε ταυτόχρονα ένα βήμα ηχηρών εξαγγελιών που μετά διαψεύδονταν από την ανεπάρκεια των κυβερνώντων. Ποιος ξεχνά τα μεγάλα λόγια που ακούστηκαν εδώ, από αυτό εδώ το βήμα, και ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Και ποιος μπορεί σήμερα να ξεχωρίσει κάτι συγκεκριμένο από τις γενικόλογες λύσεις μέτρων που έμειναν κενό γράμμα. Στην αυγή λοιπόν αυτής της νέας εποχής, η 84η ΔΕΘ γίνεται το σύνορο μεταξύ της δημαγωγίας και της αλήθειας της ευθύνης. Μέτρο σύγκρισης ανάμεσα στις υποσχέσεις και στις πράξεις. Και ένας χώρος αναμέτρησης μεταξύ των ανέξοδων διακηρύξεων και του ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου προγράμματος που φέρνει μετρήσιμο και συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και πεδίο τελικά που δοκιμάζονται η οπισθοδρομική αντίληψη με την αληθινά προοδευτική σύγχρονη σκέψη. Πρώτος εγώ λοιπόν σήμερα σπάω μια κακή παράδοση. Δεν θα διατυπώσω από εδώ γενικά συνθήματα που θα χαθούν στο χρόνο και στη λύθη. Θα μιλήσω συγκεκριμένα για την οικονομία και την ανάπτυξη, όπως απαιτεί ο χαρακτήρας της ΔΕΘ. Και δεν θα ακολουθήσω την πεπατημένη της διασποράς των κυβερνητικών στόχων
μέσα στα επόμενα χρόνια. Θα καταθέσω ένα ετήσιο σχέδιο, το οποίο και θα κριθεί στην επόμενη έκθεση. Και ακόμα δεν θα θολώσω το οικονομικό μας πλαίσιο με μέτρα που αφορούν άλλες πλευρές της κυβερνητικής πολιτικής. Άλλωστε, σε αυτές θα αναφερθώ και αύριο στην ανοιχτή συνέντευξη τύπου, όπως και σε άλλες ευκαιρίες που θα έχω το επόμενο διάστημα. Με άλλα λόγια, από φέτος, η ΔΕΘ γίνεται το βήμα ενός δωδεκάμηνου προγραμματισμού μεσοπρόθεσμων κατευθύνσεων, αλλά και δημοκρατικής λογοδοσίας. Εδώ θα αναλαμβάνονται δεσμεύσεις, αντί να εκπέμπονται υποσχέσεις. Και τον επόμενο Σεπτέμβριο κύριε Πρόεδρε, στην ίδια αίθουσα θα εκθέτουμε τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας. Με ικανοποίηση για τις επιτυχίες, αλλά και με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που σίγουρα θα έχουν παρουσιαστεί στο μεσοδιάστημα. Κυρίες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, προφανώς δεν είναι τυχαία η απόφασή μου να προταχθούν και φέτος η οικονομία και η ανάπτυξη αποτελούν το κλειδί για κάθε βήμα της χώρας. Προϋπόθεση για την ασφάλεια και την ευημερία της, αλλά και κεντρική ιδεολογική μας διαφορά με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Θα το ξαναπώ. Χωρίς ισχυρή ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει ούτε κοινωνική συνοχή, ούτε πραγματική ελευθερία. Αλλά ούτε και ελπίδα ότι θα γεβερωθούν τα μεγάλα ρήγματα που χωρίζουν την Ελλάδα σε προνομιούχους και μη. Οι ίσες ευκαιρίες για πρόοδο στη ζωή δεν μπορούν να συγχέονται με την εξίσωση προς τα κάτω. Τώρα πρέπει τάχιστα να δημιουργήσει νέο πλούτο και να τον μοιράσει δίκαια. Και όχι να ανακατανέμει τη φτώχεια και τη μιζέρια με πελατειακά κριτήρια. Η ανάπτυξη λοιπόν αναδεικνύεται στο πρώτο, το πιο σημαντικό στίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε. Αποτελεί απόλυτη πολιτική προτεραιότητα, στην οποία θα κριθεί τελικά και η επιτυχία της κυβέρνησης. Θα μειώσουμε την ανεργία, θα δημιουργήσουμε πολλές καλές δουλειές και θα βελτιώσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ανάπτυξη για όλους, αλλά και ανάπτυξη παντού. Γι' αυτό πρωτίστως μας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες και αυτό θα κάνουμε. Θα επικεντρωθώ κατά συνέπεια σήμερα στην οικονομία. Αν πάντως ξεχώριζα μία θεσμική πρωτοβουλία άξια να τονιστεί στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης, θα ήταν μία και μόνο. Η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού από τον τόπο διαμονής τους. Και η καθιέρωση του θεσμού της επιστολικής ψήφου. Το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών έρχεται σύντομα στη Βουλή, θα ψηφιστεί εντός του 2019. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, όπως και η Ινδία, έτσι και η Ελλάδα, έχουμε μία πολύ δυνατή διασπορά και η ανασυγκρότηση της πατρίδας μας περνάει μέσα και από την αναγέννηση του παγκόσμιου ελληνισμού. Και σε κύριε, στο μέτωπο της οικονομίας έχουμε καταστήσει σαφές ότι θα ακολουθήσουμε μία συνετή δημοσιονομική πολιτική. Κάθε μέτρο μας είναι αυστηρά κοστολογημένο μέσα στις δυνατότητές μας. Ταυτόχρονα όμως, στρεφόμαστε δυναμικά στις επενδύσεις για την παραγωγή νέου πλούτου και την τόνωση της απασχόλησης. Με ένα τολμηρό κύμα μεταρρυθμίσεων κερδίζουμε ισχυρή αξιοπιστία. Και στην κατάλληλη συγκυρία και με όπλο τα θετικά μας αποτελέσματα, ναι, διεκδικούμε πιο ρεαλιστικά ετήσια πρωτογενή πλεονάσματα. Τα οποία με τη σειρά τους θα μας προσφέρουν περισσότερο χώρο για αναπτυξιακές αλλά και για κοινωνικές πολιτικές. Και σας διαβεβαιώνω ότι οι συνθήκες αυτές δεν αργούν. Εξάλλου, ήδη, το διαπιστώνετε κι εσείς, δημιουργείται ένα πολύ ευνοϊκό διεθνές κλίμα
για τη μείωση των πλεονασμάτων. Είναι καλύτερο να συζητάς παρά να ζητάς. Και είναι καλύτερο να υπερασπίζονται άλλοι το δίκαιό μας παρά να αναλωνόμαστε σε μονολόγους χωρίς αντίκρισμα. Μόνο έτσι τελικά μπορείς να απαιτείς παρά να επαιτείς. Και σε όσους αμφισβητούν την διαπραγματευτική μας στρατηγική, τους συνιστώ να κάνουν λίγη υπομονή και να επιδείξουν πολύ αυτοσυγκράτηση. Έχουν άλλωστε στα ζητήματα των διαπραγματεύσεων, για να το πω επίοικος, πολύ λερωμένη τη φωλιά τους. Τέσσερα είναι τα κύρια πεδία, οι δράσεις των οποίων θα υπηρετήσουν την ανάπτυξη. Φορολογική πολιτική, οι επενδύσεις, οι σχέσεις με τον κόσμο της εργασίας και το παραγωγικό ψηφιακό κράτος. Πεδίο πρώτο, αυτό της φορολογίας. Ήδη έχουν δρομολογηθεί η μείωση του ένφια κατά 22%, η βελτίωση των 120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που θα, όπως είπα, θα είναι η τελευταία ευνοϊκή ρύθμιση, αλλά και η διευκόλυνση, θέλω να το τονίσω αυτό, στην προστασία της πρώτης κατοικίας με τη σημαντικότατη μείωση της σχετικής γραφειοκρατίας. Και ακολουθούν τους επόμενους μήνες τα εξής μέτρα, που θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2020. Μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, για την τόνωση της ανάπτυξης και των επενδύσεων, αλλά και για τη στήριξη της οικογένειας απέναντι στο δημογραφικό κίνδυνο. Διατηρείται το αφορολόγητο και μειώνεται ο συντελεστής για τα εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ στο 9% από το 22% που είναι σήμερα. Φόρο στα αγροτικά σχήματα θα είναι μόνο 10%, ενώ άμεσα έρχεται στη Βουλή και νόμος για τους αγροτικούς εταιρισμούς. Μειώνεται ο φόρος στις επιχειρήσεις για τα εισοδήματα του 2019 από το 28% στο 24%. Με προοπτική να μειωθεί τελικά στο 20%. Ο φόρος στα μερίσματα μειώνεται από το 10% στο 5%. Αναστέλλεται για 3 χρόνια ο ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Ενώ δίνεται έκπτωση 40% σε δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση κτηρίων. Ενώ αναστέλλεται και ο φόρος υπεραξίας των ακινήτων. Μεσοπρόθεσμα, αλλά όχι εντός του 2020, καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος και την εισφορά αλληλεγγύης. Μέσα στο 2020 επίσης, όπως έχουμε δεσμευθεί, θα δοθεί επίδομα 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στην πατρίδα μας. Με εξαίρεση μόνο όσους ανήκουν σε πολύ υψηλή εισοδηματική κατηγορία. Τα βρεφικά είδη, καθώς και τα κράνη και τα παιδικά καθίσματα, μεταπίπτουν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%. Παρέχεται πρόσθετο αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί και μηνιαία ενίσχυση 180 ευρώ για θέση σε παιδικό σταθμό. Διατηρείται τέλος το έκτακτο επίδομα των συνταξιούχων, όχι 13η σύνταξη, δεν επρόκειτο ποτέ περί 13η σύνταξη, το έκτακτο επίδομα των συνταξιούχων που φέτος καταβλήθηκε πρόωρα ως προεκλογικός μποναμάς, διατηρείται και θα καταβληθεί στο τέλος του 2020. Και σύντομα ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα αυτή η προστασία
της κατηγορίας των συμπολιτών μας να πάρει μια πιο θεσμική, μια πιο μόνιμη μορφή. Δεν σταματάμε όμως μόνο εδώ. Το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί εντός του επόμενου μήνα στη Βουλή, έρχεται να υπηρετήσει συνολικά την αναπτυξιακή, τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της χώρας. Μερικά μόνο παραδείγματα. Απλουστεύει και απλοποιεί δραστικά το φορολογικό κώδικα. Ενισχύει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Συγκεντρώνει τα διάσπαρτα επενδυτικά κίνητρα συμπεριλαμβανομένων και αυτών της αγοράς ακινήτων. Και εκεί, θα επιμείνω λίγο, συνδυασμός μειωμένου ένφια, έκπτωσης για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, δίνει ένα τετραπλό μέρισμα ανάπτυξης. Αυξάνει καταρχάς το εισόδημα των ιδιοκτητών. Αυτό το έχουν ήδη αντιληφθεί όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Ενισχύει τις επενδύσεις στην αγορά ακινήτων και τις κατασκευές που έχουν καταρρεύσει τα χρόνια της κρίσης. Βελτιώνει τους ισολογισμούς των τραπεζών, πολλαπλασιάζοντας την αξία των δανείων με εξασφάλιση στα χαρτοφυλάκια τους και βελτιώνει φυσικά την αξία της ακίνητης περιουσίας. Το φορολογικό νομοσχέδιο θα δημιουργεί συνθήκες ώστε η Ελλάδα να γίνει έδρα μεγάλων πολυεθνικών εταιριών που καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή μας, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική. Το νομοσχέδιο θα αποσαφηνίζει επίσης την έννοια της φορολογικής κατοικίας για προσέλκυση αλλοδαπών και αγορά κατοικίας. Και για πρώτη φορά η χώρα θα αποκτήσει ένα διεθνώς ανταγωνιστικό πλαίσιο φορολογικής κατοικίας. Αυτά που κάνει η Κύπρος, που κάνει η Ιταλία, που κάνει η Πορτογαλία, που κάνει η Μάλτα, θα τα κάνουμε και εμείς εδώ. Ενισχύει όμως το νομοσχέδιο, και θα σταθώ λίγο σε αυτό, και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Δίνει κίνητρα σε επιχειρήσεις που θα ενισχύουν τους εργαζόμενούς τους με παροχές σε είδος. Ενώ καθιερώνονται και υπεραποσβέσεις με στόχο να αυξηθούν έμπρος το βαρός επενδύσεις και απασχόληση. Μιλώντας πάντως για κίνητρα υπέρ της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που το έχω πει πολλές φορές. Αυτή η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να δώσει κάθε βοήθεια στις επιχειρήσεις για να προοδεύσουν. Θέλει όμως μαζί τους να προοδεύουν και η χώρα και οι εργαζόμενοι. Και γι' αυτό και απαιτεί από τις επιχειρήσεις να πληρώνουν τους μειωμένους φόρους, να τηρούν την εργατική νομοθεσία, να φροντίζουν τους υπαλλήλους τους να σέβονται το περιβάλλον. Καμία, το επαναλαμβάνω, καμία φιλοεπενδυτική πολιτική δεν μπορεί να εκλειφθεί ως διαβατήριο για εργοδοτική ασυδοσία. Η ελληνική επιχειρηματικότητα πρέπει και αυτή να αλλάξει εργοδοτικά πρότυπα. Και με τον ίδιο τρόπο που είμαι σύμμαχος της υγιούς και δημιουργικής επιχειρηματικότητας, μετατρέπομαι και στον πιο σκληρό αντίπαλο όποιου την προσβάλλει με αντιεργατική και αντικοινωνική συμπεριφορά. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Πεδίο δεύτερο, οι επενδύσεις. Πριν ακόμα κλείσει το 2019, προωθούνται με ταχύτητα πολλά δυναμικά επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα προσφέρουν στη χώρα δημόσια έσοδα, αλλά κυρίως στους πολίτες, πολλές καλές θέσεις εργασίας με καλές αμοιβές. Στο ελληνικό, δημοσιεύθηκαν οι τρεις κομβικές κοινές υπουργικές αποφάσεις για το πάρκο, το παράκτιο μέτωπο και το καζίνο. Ήταν πιο σύνθετο από ό,τι πιστεύαμε, αλλά το κάναμε. Ενώ μέσα στο μήνα αναμένεται και η τέταρτη υπουργική απόφαση για τις ζώνες πολεοδόμησης και η δρομολόγηση του διαγωνισμού για το καζίνο ως 4η Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο θα εισπράξει αμέσως την προκαταβολή των 300 εκατομμυρίων και τα έργα θα αρχίσουν να ξεκινούν από τις αρχές του 2020. Συνολική
Συνολική αξία της επένδυσης, 8 δισεκατομμύρια ευρώ στην πλήρη της ανάπτυξη. 10.000 και παραπάνω θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή. 75.000 συμπολίτες μας θα εργάζονται στο ελληνικό με την ολοκλήρωση του έργου. Στην Eldorado Gold υπογράφτηκαν οι τρεις αποφάσεις που έμεναν, προσέξτε, στα συρτάρια του Υπουργείου επί 3 χρόνια. Παρά τις αλλεπάλληλες θετικές αποφάσεις του ΣΤΕ για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της επένδυσης στις σκουριές. Και ταυτόχρονα συζητούμε με την εταιρεία την αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρησης, ώστε ενδεχομένως, και εφόσον υπάρχει και η γνώμη, η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, να πραγματοποιηθεί και νέα επένδυση στη Θράκη. Συνολική αξία του έργου παραπάνω από 1 δις. Θέσεις απασχόλησης κατά την κατασκευή 1.900 εργαζόμενοι, μετά την ολοκλήρωση σχεδόν 1.000 άτομα. Η Κόσκο επίσης κατέθεσε νέο σχέδιο, πιο επιθετικό, με περισσότερες επενδύσεις για επέκταση των προβλητών κουρασιέρας, για καινούριες υποδομές, για ίδρυση ξενοδοχείων. Το Υπουργείο Ναυτιλίας θα έχει απάντηση μέχρι τον επόμενο μήνα. Συνολική αξία της επένδυσης κοντά στα 800 εκατομμύρια. 2.500 εργαζόμενοι θα εργαστούν κατά την κατασκευή, 3.000 μόνιμες νέες θέσεις εργασίας. Καλωσορίζω επίσης μια σειρά από πολύ σημαντικές επενδύσεις σε έναν κλάδο υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία, τον κλάδο του φαρμάκου. Η πρώτη έχει ένα τοπικό, αλλά έχει ταυτόχρονα και ένα διεθνές ενδιαφέρον. Η πολυεθνική εταιρεία Pfizer αποφάσισε μόλις την περασμένη Δευτέρα να δημιουργήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη το πρώτο από τα 6 διεθνή κέντρα ψηφιακής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Πρόκειται για μια σαφέστατη ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, αλλά και στις δυνατότητες της Βόρειας Ελλάδος. 200 νέες καλές θέσεις εργασίας για ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, μηχανικούς ηλεκτρικών υπολογιστών θα δημιουργηθούν σύντομα, με προοπτική μάλιστα να γίνουν πολύ περισσότερες, καθώς μιλάμε για μια επένδυση στις τεχνολογίες του μέλλοντος. Ταυτόχρονα, νέες επενδύσεις αξίας 460 εκατομμυρίων ευρώ θα πραγματοποιηθούν μέσα στην επόμενη τριετία από 17 φαρμακοβιομηχανίες και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα επενδυτικά σχέδια βρίσκονται ήδη στα χέρια των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης. Αφορούν τόσο σε επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, σε κλινικές μελέτες, σε εξυγχρονισμό παραγωγικών εγκαταστάσεων, σε αναβάθμιση διαδικασιών, οδηγούν στην ανάπτυξη και στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Ως ελάχιστο κίνητρο για αυτές τις επενδύσεις, η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα σε όσες εταιρείες του κλάδου επενδύουν να συμψηφίσουν έως 50 εκατομμύρια για το 2019 μέρος των επενδύσεων αυτών με τις υποχρεώσεις του έναντι του ελληνικού δημοσίου και το clawback. Το μήνυμα είναι σαφές. Όποιος επενδύει σε διεθνώς ανταγωνιστικά και εμπορεύσιμα προϊόντα, στα οποία υστερεί σημαντικά η ελληνική οικονομία, όποιος δημιουργεί καλές, μόνιμες, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, όποιος φέρνει υψηλή προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία, ανταμείβεται. Στον τομέα των αμυντικών βιομηχανιών είναι έτοιμοι οι σχετικοί διαγωνισμοί, όπως και αυτός των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Ενώ μέσα στο 2019 θα έχουν ολοκληρωθεί και οι διαπραγματεύσεις για τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Αλλά και στον τουρισμό. Δρομολογούνται ήδη πολλές επενδύσεις, με εμβληματικές αυτές σε Κασιόπη, Αφάντου και Ελούντα. Ανάπτυξη για όλους όμως και ανάπτυξη παντού σημαίνει επίσης την ανάπτυξη της μικρής,
της μεσαίας επιχείρησης. Γιατί η επιτυχία θα είναι όταν παράλληλα με ένα μεγάλο έργο να αυξάνει το τζίρο του και ένα μικρό μαγαζί. Και όταν δίπλα σε ένα κολοσσό που έρχεται στην Ελλάδα θα ιδρύεται και μια τοπική επιχείρηση η οποία θα μπορεί να προσλάβει 2 ή 3 υπαλλήλους. Αυτή ακριβώς είναι και η στόχη του πλέγματος των μέτρων που προωθούμε. Κεντρικό ρόλο πάντως στον τομέα των επενδύσεων θα έχουν οι σαρωτικές παρεμβάσεις στα πολλά εμπόδια που και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σαρώστε τα αντικίνητρα για επενδύσεις, ακούμε να μας λέει η αγορά. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Το πρώτο δείγμα γραφής το δίνουμε την επόμενη εβδομάδα με ένα σημαντικό αναπτυξιακό διυπουργικό νομοσχέδιο που κατατίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Άμεσα καθιερώνονται ευνοϊκότεροι όροι για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων. Απλοποιούνται οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, μεγάλος βραχνάς για οποιαδήποτε επενδυστική δραστηριότητα στη χώρα μας, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Διευκολύνεται η εγκατάσταση επιχειρηματικών πάρκων και για την ενημέρωση και την προσέλκυση επενδύσεων ιδρύεται επιτέλους ένα μητρό υποδομών όλης της χώρας. Και δρομολογείται μια ιδέα του τεχνικού εμπελτηρίου, ένας ενιαίος ψηφιακός χάρτης, ο οποίος θα μπορεί να αποτυπώνει με το πάτημα ενός κουμπιού όλες τις πληροφορίες που συνδέονται με οποιοδήποτε οικόπεδο στη χώρα. Με τις καθοριστικές χρήσεις για τους συντελεστές δόμησης και τις ιδιοκτησίες. Εξυγχρονίζεται επίσης η τόσο σημαντική νομοθεσία για τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και ενισχύουμε, περνούν στο Υπουργείο Εξωτερικών, γραμματείες με αντικείμενο τις εξαγωγές, την εξωστρέφεια, την οικονομική διπλωματία. Και στις τηλεπικοινωνίες, τέλος, δρομολογείται η επιτάχυνση της αδειοδότησης συστημάτων κεραιών που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να περάσει η χώρα στην εποχή του 5G. Και σε ένα παράλληλο μέτωπο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, προχωρούμε με ένα ενιαίο σχέδιο της μείωσης των κόκκινων δανείων, ώστε να δοθεί στις επιχειρήσεις ευκαιρία για μια νέα αρχή, αλλά κυρίως να υπάρξει πραγματική ρευστότητα στην οικονομία. Και αυτό θα γίνει με ένα νέο σύστημα εγγυήσεων κατά το ιταλικό πρότυπο, αλλά και με βελτίωση της πτωχευτικής διαδικασίας, ώστε να αναδιαρθρώνονται γρήγορα οι επιχειρήσεις που μπορούν να αναταχθούν. Προσφέρουμε λοιπόν στις τράπεζες όλα τα κατάλληλα εργαλεία. Απαιτούμε από τις τράπεζες να έχουν μειώσει πολύ γρήγορα, κατά προτίμηση σε μονοψήφια ποσοστά, τα κόκκινα χαρτοφυλάκια εντός των επόμενων 3 ετών. Για να μπορούν να επιτελούν το ρόλο τους, να χρηματοδοτούν δηλαδή την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Τρίτο πεδίο αποτελούν τα εργασιακά. Αποτελούν μεγάλη σημασία σε αυτό το τομέα. Στόχος μας, η προστασία των εργαζόμενων, η στήριξη της πλήρους απασχόλησης και βέβαια η δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας. Δυστυχώς, η συζήτηση γύρω από τα εργασιακά γίνεται συχνά πεδίο ανακύκλωσης ξεπερασμένων ιδεοληψιών. Ας δούμε λοιπόν επιτέλους την αλήθεια κατάματα. Η υπερρύθμιση και ο ασφυκτικός έλεγχος στο όνομα της δήθεν προστασίας των εργαζόμενων φέρνει συχνά τα αντίθετα αποτελέσματα. Η αγορά αντιδρά με υπέρμετρη ελαστικοποίηση των όρων εργασίας, ιδίως στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις, μεταφέροντας πολλούς εργαζόμενους στη μαύρη και κυρίως στην υποδηλωμένη απασχόληση. Ενώ μεγάλες επιχειρήσεις χάνουν καταρτισμένους εργαζόμενους που φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί απλά δεν αντέχουν την υψηλή φορολογία, αλλά και τις υψηλές εργοδοτικές εισφορές. Είδαμε άλλωστε, με την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης, ξεκάθαρα τη θετική αντίδραση της αγοράς με τα στοιχεία που μας έδωσε η Εργάνη τον Αύγουστο. Η ρύθμιση αυτή
όχι μόνο δεν οδήγησε στην αύξηση των απολύσεων, έφερε το καλύτερο οκτάμινο όλων των εποχών στο ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων και το καλύτερο αποτέλεσμα Αυγούστου από το 2014. Και έτσι καταρρύπτονται οι οπισθοδρομικές ιδεοληψίες με θάρρος, αλλά και με επιμονή στην αλήθεια των αριθμών. Αντίστοιχες τρευλώσεις υπάρχουν πολλές. Πρέπει να έρθουν. Η χώρα χρειάζεται μια σύγχρονη, ασφαλή και ευέλικτη αγορά εργασίας. Με κανόνες για τους εργαζόμενους. Με αυστηρά πρόστιμα, τα οποία και δεν πρόκειται να μειωθούν, για όσους παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία. Αλλά και με συνθήκες που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα υπέρ της εργασίας και την ίδια στιγμή να την υπερφορολογείς. Ειδικά σε μια οικονομία με εκτεταμένη αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. Γι' αυτό και ξεκινά από την 1η Ιουλίου του 2020 η σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 μονάδες έως και το 2023. Μέχρι το τέλος του 2020 θα έχουν μειωθεί κατά μία μονάδα περίπου. Προσέξτε όμως. Μόνο για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης. Και ίσως τυπικά το μέτρο αυτό να εντάσσεται στο κεφάλαιο των εργασιακών. Στην ουσία όμως αποτελεί και αυτό μια φορολογική τομή. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η πρωτοτυπία των μεικτών και των καθαρών αποδοχών. Διότι μόνο εδώ οι κρατήσεις είναι τόσο υψηλές, ώστε να μειώνουν σημαντικά την αγοραστική δύναμη του εργαζόμενου. Αλλά και να αποθαρρύνουν τον εργοδότη να επενδύσει στην πρόσληψη νέου εργατικού δυναμικού, ειδικά πλήρους απασχόλησης. Με τη μείωση λοιπόν των εισφορών, όλοι οι εργαζόμενοι θα δουν στο ταμείο τους αύξηση στα χρήματά τους, αλλά και οι επιχειρήσεις θα δουν να μειώνεται το κόστος τους ανά απασχολούμενο. Και αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση της μόνιμης απασχόλησης, που είναι κεντρικός μας στόχος. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας το μεγάλο πρόβλημα της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και της κατάχρησης των ευέλικτων μορφών εργασίας, δουλεύεις 8ωρο, αλλά εμφανίζεσαι να δουλεύεις 4ωρο, θεσπίζουμε αμέσως προς αύξηση στην αμοιβή των μερικών απασχολούμενων κατά 10% την ώρα για υπεροριακή απασχόληση. Έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η μόνιμη απασχόληση. Αλλά 600.000 συμπολίτες μας θα διαπιστώσουν άμεσα ότι αυτό οδηγεί και σε αύξηση των αποδοχών τους. Και στο ίδιο διάστημα αναβαθμίζεται και η Εργάνη. Θα απεικονίζει πλέον όλες τις μονάδες εργασίας στη χώρα. Και έτσι θα διευκολυνθεί ο έλεγχος της αδήλωτης εργασίας και κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας. Και από την άλλη μεριά, ιδρύεται και Λευκό Μητρό Επιχειρήσεων για τους συνεπείς εργοδότες. Εξυγχρονίζεται ο συνδικαλιστικός νόμος και προσαρμόζεται στα ευρωπαϊκά δεδομένα του κόσμου της εργασίας το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Από τις κλαδικές συμβάσεις θα εξαιρούνται πλέον μόνο, και το τονίζω μόνο, επιχειρήσεις υποδιάσωση ή και αναδιάρθρωση, προκειμένου να σώζονται με αυτόν τον τρόπο θέσεις εργασίας. Και επίσης καταργείται αυτή η τεράστια γραφειοκρατία στη δήλωση των υπεροριών, με την καθιέρωση ηλεκτρονικής κάρτας εργαζομένου σε πρώτη φάση πιλωτικά στις μεγάλες επιχειρήσεις. Όλοι οι εργοδότες γνωρίζουν πόσο μεγάλη ταλαιπωρία είναι αυτό. Ένα μέτρο που κάνοντας χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας βάζει τέρμα σε όλες τις γραφειοκρατικές απόπειρες του παρελθόντος για τον έλεγχο της υπεροριακής απασχόλησης. Τέλος, μεγαλύτερη ίσως μεταρρύθμιση στον χώρο του Υπουργείου Εργασίας, μέχρι τον Ιούνιο του 2020 το 34% μία στις τρεις νέες συντάξεις θα εκδίδεται ηλεκτρονικά χωρίς τη φυσική παρουσία του ασφαλισμένου. Και μέχρι τον Ιούνιο του 2021,
θα φτάσουμε στο 90%, ενώ τότε θα είναι έτοιμο και το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ώστε να ισχύσει από την 1η-1η-2021. Η ψηφιακή πραγματικότητα είναι το τέταρτο πεδίο όπου κρίνεται η ανάπτυξη για όλους. Για το 21ο αιώνας, πρώτα απ' όλα, απαιτεί ένα ψηφιακό κράτος, γρήγορο, αποτελεσματικό, παραγωγικό υπέρ του πολίτη. Σήμερα η Ελλάδα είναι ουραγός στους ψηφιακούς δείκτες. 26η στο σύνολο των 27 σύντομα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέσμευσή μας είναι εντός της επόμενης τετραετίας να βρεθούμε στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Ξεκινώντας με το εθνικό πλαίσιο κατά της γραφειοκρατίας με εργαλείο τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Θέλουμε να κάνουμε τον πολίτη σύμμαχο στην καταπολέμηση της ταλαιπωρίας του. Και γι' αυτό και θεσμοθετούμε ένα παρατηρητήριο γραφειοκρατίας με αποστολή την κυλιόμενη τη συνεχή αποτύπωση των διοικητικών βαρών που προκύπτουν από νόμους, αποφάσεις της διοίκησης για επιχειρήσεις, πολίτες και υπαλλήλους. Θα δημοσιεύει τακτικές αναφορές για τις λειτουργίες και με τρόπο απολύτως κατανοητό για τον πολίτη θα προτείνει και πρακτικές λύσεις. Και μέσω 2020 απλουστεύεται το πλαίσιο που αφορά στοχευμένες πολιτικές. Γονείς με παιδιά με ειδικά προβλήματα όσον αφορά τη διάγνωση για την ειδική αγωγή, τους απόδημους Έλληνες, αποδίδω μεγάλη σημασία στην τεράστια γραφειοκρατία στην οποία υπόκειται όταν πηγαίνουν για να διεκπαιρώσουν υποθέσεις τους στα προξενία. Μπορούμε να κάνουμε τη ζωή τους πολύ πιο απλή, πολύ πιο εύκολη. Αλλά να διευκολύνουμε και τους υπαλλήλους πρώτης γραμμής, δημόσιους λειτουργούς που έρχονται σε επαφή με πολίτες, γιατροί, νοσοκόμοι, δάσκαλοι, δικαστικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί. Πρέπει να ψηφιοποιήσουμε την ενδοδιοικητική συνεργασία. Θα διευκολύνει τους ίδιους, κάνοντας τους πιο παραγωγικούς. Και πριν το τέλος του χρόνου, θα έχει προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες. Δεν θα έχουν απλά μια φωτογραφία και μερικά στοιχεία κατόχου, αλλά θα ενσωματώνουν την πιο εξελιγμένη υποδομή με ψηφιακές υπογραφές, η οποία θα επιτρέπει τη λεγόμενη απομακρυσμένη ταυτοποίηση. Θα μπορούν έτσι οι πολίτες με ασφάλεια να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες από το σπίτι τους ή από τη δουλειά τους. Και στους πρώτους μήνες 2020 θα είναι επίσης διαθέσιμη σε πιλωτική εφαρμογή η ηλεκτρονική πύλη gov.gr, η κεντρική γέφυρα αλληλεπίδρασης του πολίτη με το κράτος. Και σε πρώτο επίπεδο θα συγκεντρωθούν εκεί υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε πολλές διάσπαρτες πλατφόρμες. Σταδιακά όμως, η πύλη αυτή θα αποτελέσει το κύριο σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος, τόσο για πληροφορίες, όσο και για υπηρεσίες που μέχρι σήμερα απαιτούν φυσική παρουσία. Και στις αρχές του 2020 η κυβέρνηση θα παρουσιάσει την εθνική της στρατηγική για τα δίκτυα 5G, με δημοπράτηση και του σχετικού φάσματος μέχρι το τέλος του 2020. Κυρίες και κύριοι, η πολιτική της ανάπτυξης για όλους μπορεί να εκδηλώνεται κυρίως στην οικονομία. Προς αυτήν όμως συγκλίνουν τελικά όλες οι πολιτικές της κυβέρνησης. Η παιδεία, η υγεία, η ασφάλεια του πολίτη δεν κινούνται ανεξάρτητα από αυτή την κεντρική προτεραιότητα. Προστασία του πολίτη αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση του κράτους. Είναι όμως ταυτόχρονα και προϋπόθεση ανάπτυξης. Γιατί πώς θα ανθίσει μια γειτονιά αν πολιορκείται από το έγκλημα, ποιος δεν μπορεί να ανοίξει ένα μαγαζί αν μπορεί αύριο να καεί, ακόμα χειρότερα, γιατί είναι πολύ πιο συχνό το φαινόμενο, αν απειλεί το τζίρος του από το ανεξέλεγκτο παραεμπόριο. Σε αυτά τα προβλήματα απαντούν ενέργειές μας. Άμεση πρόσληψη 1.500 νέων αστυνομικών ως το τέλος του έτους. Ανασύσταση της ομάδας Δίας και Δέλτα. Ήδη η παρουσία της αστυνομίας είναι πιο αίσθητη σε όλη την Ελλάδα. Αλλά και ανανέωση του στόλου των περιπολικών της Ελλάς εντός 2020. Αλλά και υγεία.
ωφελεί από την πλευρά της την οικονομία. Δεν αναφέρομαι μόνο στις μεγάλες επενδύσεις, για τις οποίες μίλησα πριν. Ο εξορθολογισμός των προμηθειών, εννέα διοίκηση στα νοσοκομεία, η ανάπτυξη της απομακρυσμένης, της τηλεατρικής, εξοικονομούν χρήματα. Ο ιατρικός τουρισμός αυξάνει τα δημόσια έσοδα. Και εκεί αποσκοπούν και μέτρα όπως η ψηφιακή ιατρική φάκελη, η πλήρης αξιοποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για να πατάξουμε επιτέλους τη μάστιγα της υπερσυνταγογράφησης. Όπως όμως και 2.000 προσλήψεις νοσηλευτών και 2.000 νέων γενικών γιατρών πρωτοβάθμιας υγείας, οι πρώτοι 800 θα αναλάβουν αμέσως τα καθήκοντά τους. Ανάπτυξη όμως δεν νοείται. Χωρίς σύγχρονη παιδεία και χωρίς πρωτοπόρα έρευνα. Σε ασφαλή και εξωστρεφή πανεπιστήμια, συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας. Γι' αυτό και άμεσα αποκαταστήσαμε το πραγματικό άσυλο διακίνησης της γνώσης και ιδεών στα πανεπιστήμια μας. Προχωρούμε άμεσα την ίδρυση ξενόγλωσσων τμήματων στα δημόσια πανεπιστήμια και απελευθερώνουμε τη χρηματοδότηση των ερευνητικών μας προγραμμάτων από το βραχνά της γραφειοκρατίας, αλλάζοντας το ρυθμιστικό πλαίσιο για τους ερευνητικούς λογαριασμούς των ΕΛΚΕ. Έτσι μόνο θα στηριχθεί η καινοτομία, που είναι η άλλη όψη της ανάπτυξης. Έτσι θα στηριχθεί η νέα επιχειρηματικότητα. Αυτή η δυναμική κοινότητα των startups. Είχα σήμερα την ευκαιρία να επισκεφθώ την έκθεση και το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Παραπάνω από 300 νέες επιχειρήσεις, νέα παιδιά, προσβλέπουν πια να φτιάξουν τη δικιά τους επιχείρηση στον χώρο της έρευνας, της καινοτομίας. Πολλοί προέρχονται από εξαιρετική ερευνητική δουλειά που γίνεται στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά μας ιδρύματα. Και αυτή η προσπάθεια θα στηριχθεί από αυτήν την κυβέρνηση και θα σταματήσουμε πια να είμαστε ουραγοί στα ζητήματα της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Ταυτόχρονα όμως, αναθεωρούμε πλήρως το πλαίσιο για την τεχνική εκπαίδευση, αλλά και για τη διαβιομάθηση. Με το νέο ΑΕΔ στην πρώτη γραμμή, σε συνεργασία πάντα με τις επιχειρήσεις, σε συγχρονισμό με τις ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας και κάνοντας χρήση διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για την κατάρτιση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Κυρίες και κύριοι, αν η γραφειοκρατία κοστίζει σήμερα στους Έλληνες το 7% του ΑΕΠ, όπως λένε αρκετές μελέτες, τότε γίνεται κατανοητό πόσο αναπτυξιακή πρωτοβουλία είναι και το νοικοκύρεμα της δημόσιας διοίκησης. Η αξιοποίηση του δυναμικού της απελευθερώνει και πόρους και χρόνο και κάνει πιο εύκολη τη ζωή του πολίτη, αλλά ταυτόχρονα δίνει και κίνητρο στους υπαλλήλους να κάνουν πιο παραγωγική, πιο ουσιαστική την εργασία τους. Αποτελούν λοιπόν κατά συνέπεια και αυτές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, έστω και αν σε κάποιους μπορεί να φαίνονται οργανωτικού χαρακτήρα. Το ενιαίο σύστημα κινητικότητας για την αποδοτικότερη κάλυψη των αναγκών των δημόσιων φορέων. Η άμεση ενεργοποίηση του κλάδου των επιτελικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, αλλά και η διαρκής κατάρτιση των υπαλλήλων μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Θα ήταν ταυτολογία τέλος αν μιλούσα για την ανάπτυξη μέσω των μεγάλων έργων. Ξέρουμε ότι σε όλη τη διαδρομή της η Ελλάδα νίκησε την ανεργία, απέκτησε νέο πλούτο όταν βασίστηκε σε νέες υποδομές. Γι' αυτό και το σχέδιό μας για τους οδικούς άξονες, τις επεκτάσεις του μετρό, τα 5 μεγάλα εμβληματικά έργα σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, τα οποία έσπευσα να παρουσιάσω στις προγραμματικές μου δηλώσεις. Σε λίγο θα αναμεσωθώ ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, για την ώρα όμως θα περιοριστώ σε 2 επισημάνσεις. Πρώτον, όπως διαπιστώνετε, η αναπτυξιακή κατεύθυνση διαπερνά το σύνολο της δράσης αυτής της κυβέρνησης. Ακόμα και στον χώρο της άμυνας, με την εξυγίανση της αμυντικής βιομηχανίας μας, αλλά και των διεθνών οικονομικών μας σχέσεων, με την αποτελεσματική αναδιοργάνωση της οικονομικής διπλωματίας. Και δεύτερον, ότι ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, 2 πεδία πολιτικής αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον για την πατρίδα μας, η ενέργεια και το περιβάλλον.
μέχρι τα τέλη του 2019, παρουσιάζουμε την Εθνική Πολιτική για την Ενέργεια και το Κλίμα έως το 2030 και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας μέχρι το 2050. Η παραγωγή ενέργειας πρέπει πλέον να συνδυάζεται με την προστασία των φυσικών πόρων και τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Η πρώτη θα πάψει να γίνεται απερίσπαστα και θα συμβαδίζει με τη δεύτερη για το κοινό όφελος των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Η χώρα πρέπει να μπει σταθερά στον δρόμο της απεξάρτησης από τον άνθρακα, να κερδίσει το χαμένο έδαφος στην αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας, στις οποίες διαθέτει τόσο σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Το μερίδιο των ανώσιμων πηγών στο σύνολο της παραγωγής ενέργειας μεσοπρόθεσμα μπορεί να φτάσει στο 35% αντί του 31% που είχε αρχικά προβλεφθεί. Αυτό είναι εφικτό. Ένα παράδειγμα μόνο. Στην επόμενη Δημιουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων θα εγκριθεί ένα νέο ηλιοθερμικό έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τεχνολογία ρευστού άλατος στην Κρήτη. Είναι μια πράσινη επένδυση. Ύψους 250 εκατομμυρίων. Θα καλύψει μόνη της σχεδόν το 10% των αναγκών της Κρήτης. Και θα προσφέρει 500 θέσεις εργασίας στο νησί κατά την κατασκευή της. Αλλά και το πλάνο διάσωσης της ΔΕΗ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Προχωράμε στην ταχύτερη απεξάρτηση από το λιγνίτη, αδρανοποιώντας παλιές μονάδες που απλά δεν είναι πια οικονομικά βιώσιμες. Αλλά το πρόγραμμα της απολιγνητοποίησης θα υλοποιηθεί με βάση ολοκληρωμένα σχέδια που θα εξασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση στην επόμενη μέρα. Θα περιλαμβάνουν, δηλαδή, αντισταθμιστικά ωφέλη και διασφάλιση της απασχόλησης σε κάθε περιοχή, όπως και περιβαλλοντικές πρόνοιες. Η Δυτική Μακεδονία θα μας έχει δίπλα της στην αναζήτηση νέων επενδύσεων. Εντός 2020 θα έχει απλοποιηθεί επίσης η διαδικασία αδειοδότησης επενδύσεων ΑΠΕ. Η ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα κάνει πολύ ταχύτερη τη διεκπαιρέωσή τους. Οι διασυνδέσεις της υπηρετικής Ελλάδος με τις Κυκλάδες και την Κρήτη, το δεκανίσω με την Κρήτη, δρομολογούνται ταχύτατα. Και στο ίδιο πλαίσιο, βέβαια, ανήκει και η επιτάχυνση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων των επενδύσεων με τη θέσπιση νέων ρυθμιστικών όρων. Έτσι, μέσα στο επόμενο τρίμηνο, ελπίζουμε ότι θα έχουν διεκπαιρωθεί εκκρεμότητες που αφορούν 23 επενδυτικά σχέδια, τα οποία μέχρι έμειναν στα συρτάρια για πολλά χρόνια. Και στο επόμενο έτος εκπονείται και το Εθνικό Σχέδιο για την ηλεκτροκίνηση, με ειδική πρόνοια για χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η αρχή, μάλιστα, θα γίνει από το στόλο των αστικών λεωφορείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μεγάλο μέρος των νέων λεωφορείων θα είναι ηλεκτροκίνητα. Και βέβαια, αντιμετωπίζουμε δραστικά, σε συνεργασία με τις περιφέρειες, με τους Δήμους, το δραματικό πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ξεκινώντας από την Αττική, δεν πρόκειται να δεχθώ άλλο την εικόνα μιας τριτοκοσμικής χώρας, όπου στιβαγμένα απορρίμματα αποτελούν δυσφήμιση για την πατρίδα μας, αιτία προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια απειλή για τη δημόσια υγεία. Εντός μίας τετραετίας αποτελεί προσωπική μου δέσμευση ότι το πρόβλημα αυτό θα έχει λυθεί. Με έμφαση στην πρόληψη και την ανακύκλωση, ιδίως των οργανικών αποβλήτων, με νέες επενδύσεις σύγχρονης διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, πληροφορήθηκα μάλιστα ότι και ο ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας υποβάλλει ένα νέο σχέδιο για σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την κάλυψη του δυτικού μέρους της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα δούμε το σχέδιο αυτό εξαιρετικά θετικά. Και βέβαια, ισχύει στο ακέραιο η δέσμευσή μας για την απαγόρευση των πλαστικών μίας χρήσης από το 2021. Οφείλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης
για την προστασία των θαλασσών μας. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώνω με μία αναφορά στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία. Η Βόρεια Ελλάδα είναι ο χώρος τον οποίο κατεξοχήν αφορά η ανάπτυξη για όλους. Και το τρίπτυχο, επενδύσεις, υποδομές, καθημερινότητα, ορίζει την εφαρμογή του. Απόλυτη προτεραιότητά μας. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Περιφερειάρχη. Αποτελεί η προστασία και η ενίσχυση των μακεδονικών προϊόντων με τη δημιουργία και διεθνή πιστοποίηση ενός συλλογικού σήματος για αυτά. Θα προστατεύσουμε τον brand Μακεδονία, την πραγματική Μακεδονία, την αυθεντική Μακεδονία και θα το υποστηρίξουμε με μια μεγάλη επικοινωνιακή εκστρατεία. Για τα προϊόντα, αυτό θα δηλώνει πλέον χωρίς αμφιβολίες την ποιότητά τους, αλλά και την προέλευσή τους απέναντι σε κάθε ανταγωνιστή. Έχει δοκιμαστεί το συγκεκριμένο μοντέλο με επιτυχία και σε προϊόντα της Κρήτης. Και θα δώσει νέα όθηση στα προϊόντα της Μακεδονίας στις αγορές του εξωτερικού. Αλλά αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και από παράλληλες ενέργειες. Το τομέας των αγροτικών μεταφορών, για παράδειγμα, θα τονωθεί με ανάπτυξη αποθηκευτικών ψυχόμενων χώρων στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης, αλλά και το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Επιβάλλεται πια να αναλάβει νέο ρόλο. Το επενδυτικό του πρόγραμμα ανέρχεται σε σχεδόν 300 εκατομμύρια. Πρέπει να υλοποιηθεί τάχιστα. Η δικιά μας ευθύνη είναι να ολοκληρωθεί η σύνδεση με το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και των σιδηροδρόμων. Πρέπει να γίνει την επόμενη τριετία κεντρικός μεταφορικός κόμβος για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, για να μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, όπως παραδείγματος χάρη από την Ινδία, που ενδιαφέρονται να διεισδύσουν από την Ελλάδα, από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη, στις αγορές της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης. Στο μέτωπο των οδικών υποδομών, βασικό στοίχημα είναι η ολοκλήρωση των κάθετων συνδέσεων της Εγνατίας Οδού. Ο δρόμος Δράμας Αμφίπολης Εγνατίας έχει μελετηθεί και δημοπρατείται εντός 18 μηνών. Για τον άλλο δρόμο για τον οποίο έχω δεσμευθεί, ο δρόμος Θεσσαλονίκη-Έδεσα, δυστυχώς είναι πολύ πιο ανώριμος. Θα ξεκινήσουν άμεσα οι σχετικές μελέτες από το Υπουργείο Υποδομών. Και με σύμπραξη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και σε συνεννόηση και με την Περιφέρεια, προχωρά επίσης η αναβάθμιση της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης με την κατασκευή υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου. Η Περιφερειακή έχει ήδη ξεπεράσει, το γνωρίζετε κάθε μέρα, το φόρτο μπορεί να δεχθεί. Με το νέο έργο αυτό θα αναπνεύσει. Υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση και οι μελέτες θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2020 και μετά θα ακολουθήσει και η προκήρυξη του έργου. Ένα ακόμα έργο, κύριε Πρόεδρε, υψηλού συμβολισμού αναπτυξιακής δυναμικότητας προχωρεί στην ίδια την πόλη. Είναι το έργο στο οποίο αναφερθήκατε και το οποίο ανέδειξα και εγώ στις προγραμματικές μου δηλώσεις, η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεσμεύομαι ότι μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο το σχετικό προεδρικό διατάγμα, ώστε να προκηρυχθεί στις αρχές του 2020 ο Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός και, όπως συζητήσαμε, να διερευνήσουμε και τις επιλογές που έχουμε ως προς τη χρηματοδότηση αυτού του εμβληματικού έργου για να μπορέσει να ξεκινήσει άμεσα η επένδυση. Με ταχύρυθμο όμως προχωρούν και οι νομοθετικές πράξεις για την παραχώρηση 760 στρεμμάτων του Δημοσίου στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. Είναι το γνωστό ακίνητο στην Περαία. Φιλοδοξία μας είναι να φιλοξενήσει την πρωτοβουλία Thessin Tech, ένα νέο πάρκο καινοτομίας που θα χρηματοδοτηθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Πρόκειται για ένα νέο τεχνολογικό πάρκο, θα προσελκύσει επενδύσεις στην οικονομία της γνώσης και δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν από τώρα υπογράψει μνημόνια συνεργασίας, ώστε να μετακινηθούν εκεί ερευνητικά τους τμήματα. Όμως εδώ θέλω να είμαι σαφής. Αν το έργο δεν αποδείξει έμπρακτα τη βιωσιμότητά του, προσελκύοντας ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση, εντός μιας διετίας, αυτό είναι το χρονικό, ο χρονικός ορίζοντας που θέτουμε, το οικόπεδο θα επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο. Στο ίδιο νεύμα της δημιουργικής αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, σχεδιάζουμε στη δυτική πλευρά της πόλης και ακούγοντας προσεκτικά τις εισηγήσεις των φορέων της Θεσσαλονίκης, την καθιέρωση μιας ελεύθερης ζώνης αποκλειστικά για επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. Υπάρχει χώρος στο στρατόπεδο Γκόνου, 670 στρέμματα. Μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο με το μοντέλο που ακολουθήθηκε σε ζώνες που υπάρχουν σήμερα στα λιμάνια του Πειραιά και του Ηρακλείου. Όπως εκεί έτσι και εδώ, επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν απαλλάσσονται από δασμούς και ΦΠΑ. Σε τροχιά υλοποίησης πρέπει να μπει και η οργάνωση της βιομηχανικής ζώνης στο Καλοχώρι, που σήμερα ταλανίζεται από άναρχες εγκαταστάσεις, υστερήσεις σε υποδομές, περιβαλλοντικά προβλήματα. Μέσα στο 2020 πρέπει να συσταθεί και θα συσταθεί μια ειδική εταιρεία ανάπτυξης που θα αναλάβει τη μετατροπή της περιοχής σε επιχειρηματικό πάρκο, κατά τα πρότυπο αυτού που γίνεται στα Ηνόφυτα. Και το κτηριακό απόθεμα του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά παίρνει σειρά προς αξιοποίηση προς άλλη κατεύθυνση. 24.000 τετραγωνικά μέτρα των κτηρίων θα ρημάξουν αν δεν αποκτήσουν γρήγορα νέα χρήση. Μπορούν να ανακαινιστούν, και αυτή είναι και η πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού, ως χώροι πολιτισμού και ιστορίας, φιλοξενώντας τρία ξεχωριστά μουσεία. Το πρώτο, με τα ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό. Το δεύτερο, για την Εθνική Αντίσταση, ένα έργο που έμεινε στα χαρτιά. Και το τρίτο, για τον προσφυγικό ελληνισμό που ταυτίζεται με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Η δυτική πόλη έτσι αποκτά ένα τουριστικό και πολιτιστικό πόλο παράλληλα με τον επιχειρηματικό κόμβο της ελεύθερης ζώνης. Για την ανακατασκευή του γηπέδου του ΠΑΟΚ δεν θα μιλήσω πολύ. Είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε το σχέδιο ανάπλασης των εγκαταστάσεών του και της γύρω περιοχής. Και περιμένουμε την ορίμανση των σχετικών μελετών από τη διοίκηση. Για το μετρό όμως, για το μετρό θα μιλήσω λίγο περισσότερο. Και κυρίως θα μιλήσω σήμερα αληθινά, ειλικρινά και ρεαλιστικά. Τέλος τα μεγάλα λόγια, οι υπεκφυγές, οι εντυπώσεις, τα ψεύτικα εγκαίνια, οι βαμμένοι μουσαμάδες. Καθαρές κουβέντες. Η κατάσταση που κληρονομήσαμε. Με τα σημερινά δεδομένα, η λειτουργία του μετρό θα άρχιζε χωρίς το σταθμό Βενιζέλου. Τέλη 2022, με τελείως άγνωστη την προοπτική του πότε θα ανοίξει ο σταθμός της Βενιζέλου, θα σήμαινε ένα έργο κολοβό. Η απόφασή μας και σε απόλυτη συνεννόηση με τους φορείς της πόλης είναι να επιστρέψουμε στην αρχική λύση για το σταθμό με απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιολογικών ευρημάτων. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πάντα στο πλαίσιο του αρχαιολογικού νόμου και βάσει της πρακτικής που ακολουθήθηκε εξάλλου και στο σταθμό της Αγίας Σοφίας. Έτσι, το μετρό μπορεί να λειτουργήσει ενιαίο και στο σύνολό του τον Απρίλιο του 2023. Όμως, μέχρι τότε, το βάρος των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών πρέπει να σηκώσει ο ΟΑΣ. Σήμερα πετούνται 500 οχήματα για έναν ομαλό ρυθμό συγκοινωνιακού έργου. Κυκλοφορούσαν, όταν ήρθαμε στα πράγματα, λιγότερα από τα μισά. Όλα αυτά αλλάζουν όμως. Μέσα σε 1,5 μήνα
θέσαμε σε κυκλοφορία 102 επιπλέον λεωφορεία. Και η διαφορά είναι ήδη αισθητή. Και θα αναθέσουμε, και αυτή είναι η εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού, στα ΚΤΕΛ, περιαστικές και υπεραστικές διαδρομές, ώστε ο ΑΡΘ να καλύπτει επαρκέστερα τη Μητροπολιτική Ζώνη. Έτσι, 150 με 200 λεωφορεία θα μπουν αμέσως στην εξυπηρέτηση της πόλης. Η σύμβαση θα υπογραφεί εντός των επόμενων 2 μηνών. Ελπίζω ότι τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβριο. Και μέχρι να λειτουργήσει το μετρό, είναι υποχρέωσή μας να εξασφαλίσουμε γρήγορη, αξιοπρεπή και ασφαλή μετακίνηση για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Και αυτό θα κάνουμε. Κυρίες και φίλοι, λυπάμαι αν σας κούρασα, αλλά είχα πολλά να πω. Έχουμε όμως ακόμα περισσότερα να κάνουμε, τα οποία δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο μιας ομιλίας. Η κυβέρνησή μας, το έχω πει πολλές φορές, θέλω να κρίνεται από τα έργα της και όχι από τα λόγια της. Και αυτό το δείγμα γραφής δώσαμε τους πρώτους 2 μήνες της διακυβέρνησής μας. Και αν ανεβάσαμε τον πήχη των προσδοκιών ψηλά, πρώτος, εγώ αποδέχομαι αυτή την πρόκληση. Αξίζουμε καλύτερα και θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά για να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οι δυσκολίες δεν μας φοβίζουν, γιατί έχω πίστη στις δυνάμεις μας. Έχω επίσης την τιμή να ηγούμε ενός φιλότιμου και πολυμήχανου λαού, που δεν λύγησε μπροστά στις δυσκολίες και που έχει σήμερα το δικαίωμα να ατενίζει το μέλλον του με αισιοδοξία. Και αισθάνομαι την ανάγκη να κλείσω αυτή την πρώτη μου ομιλία ως Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση με 2 αναφορές που έρχονται από το παρελθόν. Αλλά νομίζω ότι κρατούν όλη την ισχύ και τη ζωντάνειά τους. Η μία έρχεται από τα Χανιά και η άλλη από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζομεν ότι ο αγών μας ούτως είναι εκτάκτος δυσχερής. Αλλά όσο δυσχερής είναι ο αγών, τόσο υψηλά είναι τα έπαθλα του αγώνος τούτου. Και άλλο τόσο ακατάβλητος οφείλει να είναι και θα είναι η εις αυτόν αιμονή μας. 1903. 1928. Από τη Θεσσαλονίκη. Με 2 μόνο λέξεις δύναμε να σας είπω τη στιγμή αυτήν ότι αναλαμβάνομαι να αναπτύξουμε όλους τους κλάδους της εθνικής παραγωγής. Να καταστήσουμε πλέον ανεκτήν την τόσο δύσκολον σήμερα ζωή του λαού. Θα σπρώξουμε την Ελλάδα εις το δρόμο της προόδου και να την καταστήσουμε αγνώριστον. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, ο Ελευθέρως Βενιζέλος. Νεαρός, ριζοσπάστης πολιτικός στην Κρήτη το 1903, αλλά και όριμος, οραματιστής, εθνικός ηγέτης στη Θεσσαλονίκη το 1928. Μετρό πολιτό και σαφή. Θέτει το σχέδιο της χώρας. Αγώνας συνεχής για την πρόοδο. Για μια Ελλάδα αγνώριστη σε σύγκριση με το κακό παρελθόν της. Για μια καλύτερη ζωή του λαού. Γι' αυτό δηλαδή που σήμερα αποτυπώνεται στο σύνθημα «Ανάπτυξη για όλους». Σε αυτή τη γραμμή, λοιπόν, θα κινηθούμε. Με οδηγώ τα λόγια παρακαταθήκη του Βενιζέλου. Ο αγώνας μας είναι και πάλι δυσχερής. Η επιμονή μας, όμως, παραμένει ακατάβλητη, αλλά και τα έπαθα του αγώνα, όπως και τότε, είναι και τώρα υψηλά.
Ενωμένοι οι Έλληνες, θα φέρουμε την πατρίδα μας στο δρόμο της πρόοδου. Σας ευχαριστώ.